Φωτιέ άναψε το on paper που φέρεται να συνέταξε το μεγαλοστέλεχο τη Ζήμεν Διονύση Ενδρυνό μετά από εντολή του Μιχάλη Χρυστοφοράκου και με αποδέκτε, σύμφωνα με το ημερολόγιο Τσακάλου, υπουργού για την προώθηση τη εταιρεία SAIC που θα αναλάμβανε την προμήθεια του Σιφοράη. Στι 26 Φεβρουαρίου του 2003 υπάρχει αναφορά στο ημερολόγιο ότι πρέπει να ετοιμαστεί το ενημερωτικό non-paper και να σταλεί σε τέσσερι υπουργού που συμμετείχαν στο Κισαία, το οποίο θα ελάμβανε την τελική απόφαση. Τα ονόματα που αναφέρονται στο ημερολόγιο είναι των κυρίων Τσοχατζόπουλου, Παπαντονίου, Σκανδαλίδη και Βερελή. Σήμερα ο Κώστας Κανταλίδης αντέδρασε έντονα και προσήλθε μόνος του στην Εξεταστική Επιτροπή για να δηλώσει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην όλη υπόθεση του Σιφοράη. Δεν είχα καμία σχέση ούτε θεσμική, δεν συμμετείχα στην, Επιτροπή που εισηγήθηκε, δεν συμμετείχα στην Δημιουργική Επιτροπή για τα Ολυμπιακά γιατί δεν ήμουν ως Υπουργός Συντερικών μέλος της και σε, καμιά, σε, κανένα... με κανένα τρόπο δεν είχε καμιά σχέση το Υπουργείου Εσωτερικών με οποιαδήποτε οικονομική απόφαση οτιδήποτε άλλο. Ήμουνα μέλο του ΓΙΣΕΑ, ήρθε μια ομόφωνη εισήγηση τη Επιτροπή, την οποία υπέγραψα, να μπέμπε δεν θυμάμαι. Σημειώματα όμω που και οι δύο εταιρείε μπορεί να δώσανε, όπω γίνανε σε κάθε υπουργικό, ε, όργανο, οι εταιρείε ενημερώνουν για το τους. τι το θέσει του. Ότι τόσο χάνει, αυτό είναι το. Μπορεί και να πήρα, δεν το ξέρω. Αναρμόδιο για το θέμα του συμφορά, δηλώνει και ο Άκη Τσοχατζόπουλο. Σε γραπτή ανακοίνωση του γραφείου του αναφέρεται ότι. Καμιά αρμοδιότητα δεν είχε για τι διαδικασίε σχετικά με το σύστημα c και ουδέποτε έλαβε non-paper ή άλλα έγγραφα από την εταιρεία Siemens ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για το θέμα αυτό. Ήδη από χθε για την αναφορά του στο ημερολόγιο Τσακάλου έντονα έχει αντιδράσει και ο Χρήστο Βερελή, σημειώνοντα ότι δε μία κοινωνική επαφή είχε με τον Μιχάλη Χριστοφοράκο, υπενθυμίζοντα τα πρόστιμα που πλήρωσε η εταιρεία επί των ημερών του, καθώ και την αποτυχία τη να πάρει το διαγωνισμό των ΕΛΤΑ. Σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή εκλήθη να καταθέσει ο Διευθύνων Σύμβουλο τη εταιρεία Σίβητα Γιώργο Φλέσσα, το όνομα του οποίου υπάρχει στο ημερολόγιο του Χριστοφοράκου. Ο Γιώργο Φλέσσα παραδέχθηκε ότι συνεργαζόταν με τη Siemens από το 2000 έω το 2008 στον τομέα τη επικοινωνιακή προώθηση, ενώ σύμφωνα με τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Πάνο Καμένο, που του έθεσε και τι περισσότερε ερωτήσει, ο κύριο Φλέσσα ανέφερε ότι για την κατάρτιση στελεχών τη εταιρεία είχαν απασχοληθεί και δημοσιογράφοι. Την ίδια ώρα το Συμβούλιο Πλημεριωδικών με βούλευμά του παρέπεμψε σε δίκη τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβολο του ΟΤΕ Παναγί για το αδίκημα τη απιστία από κοινού με τον Γιώργο Ιωαννίδη, διευθυντή τεχνικού δικτύου τη εταιρεία. Η κατηγορία αφορά υπερτιμολογημένε συμβάσει του δικτύου από τη Siemens και την Ιντρακόμ. Ο ΤΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι ενέργειε όλων των στελεχών του ήταν εποφελεί για την εταιρεία. Ο ΤΕ δηλώνει ότι τα στελέχη του, τα οποία έλαβαν τη σχετική απόφαση, ανήργησαν αποκλειστικά προ το συμφέρον τη εταιρεία, διαχειριζόμενοι με τον καλύτερο τρόπο μια κατάσταση την οποία παρέλαβαν. Ο ΤΕ μελετά το βούλευμα προκειμένου να προβεί σε περαιτέρω νομικέ ενέργειε, όντα πεπισμένο ότι θα αποδειχθεί το έολο τη κατηγορία.